Έτριψε τα χέρια με ικανοποίηση ο Αχιλλέας. Ύστερα από την τελευταία επανάληψη, ένιωσε ότι κατήχε πολύ καλά όλη την ύλη της φυσικής. Είχε μόνο ένα μάθημα να δώσει, γιατί στα τρία άλλα πήγε πέρσι πολύ καλά. Σε λίγο καιρό θα ήταν φοιτητής της ιατρικής. Μπορεί η φυσική να του έφαγε ένα χρόνο, όμως τώρα πια ήταν σίγουρος για τον εαυτό του. Σφάλισε τα μάτια και χαμογέλασε με τη σκέψη της επιτυχίας του. Σταθόπουλος Αχιλλέας του Χρήστου, Ιατρική Θεσσαλονίκης. Έτσι θα έλεγε το ραδιόφωνο και θα το έγραφε η εφημερίδα. Και ύστερα τα τηλεφωνήματα το ένα πίσω από το άλλο για να τον συγχαρούν. Τον καημένο τον Άρη, ποιος του είπε να ψιλοπιάνεται? Και τον συμπαθούσε τόσο πολύ ο Αχιλλέας. Πριν πάρει την απόφαση να πάει στη δεύτερη δέσμη, ας πήγαινε πρώτη, ας γινόταν ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος. Ήταν ανάγκη η Σόνη και καλά να γίνει γιατρός. Τα είπε έξω από τα δόντια ο Αχιλλέας στην κεραζωή τη μάνα του Άρη, από την αρχή της χρονιάς, που άρχισε να τους καθαρίζει το σπίτι. Μα εκείνη, τι εγωισμός ήταν αυτός, αδελφέ μου? Έλεγε και ξανάλεγε. Ό,τι αποφάσισε το παιδί μου. Εκείνο ξέρει γράμματα και είναι έξυπνο παιδί. Ό,τι αποφάσισε, καλά τα αποφάσισε. Από τότε κουβέντα δεν είπανε για αυτό το θέμα. Ο Αχιλλέας κοίταξε το ρολόι του. Σε λίγο θα ερχόταν στο σπίτι ο καθηγητής για τα ιδιαίτερα. Το βράδυ θέλει να ασκήσεις με τη μητέρα του που ήταν φυσικός. Ενώ ο Άρης με μια μάνα καθαρίστρια και χωρίς φράγκο για ιδιαίτερα, πήγαινε ξυπόλυτο σαν κάθια. Αλήθεια, τώρα το παρατήρησε ο Αχιλλέας, πως τον τελευταίο καιρό η μάνα του όλο και έλειπε από το σπίτι. Όχι βέβαια πως τον παραμελούσε, αυτό δεν μπορούσε να το πει. Τις ώρες όμως που εκείνος κλεινόταν στο δωμάτιο για διάβασμα, εκείνη έλειπε. Χαμογέλασε με συγκατάβαση ο Αχιλλέας. Άνθρωπος είναι κι αυτή. Ας πάει να πιει και έναν καφέ με τις φίλες της. Δύο χρόνια υποψήφιος αυτός, δύο χρόνια υποψήφια και αυτή μαζί του. Το κλειδί που γύρισε στην πόρτα τον έκανε αυθόρμητα να σηκωθεί όρθιος και να βγει από το δωμάτιό του. Η μάνα του από την πόρτα τον κοίταξε γεμάτη στοργή. «Μπαμπα, τι βλέπω, εκτός δωματίου σε ώρα μελέτης?» του είπε πειρακτικά. «Ένα μικρό διαλυματάκι πριν έρθει ο καθηγητής», δικαιολογήθηκε ο Αχιλλέας και κατευθύνθηκε στο ψυγείο. Μέχρι που να διαλέξει και να φάει ό,τι του άρεσε, η μάνα του είχε κιόλας αλλάξει και είχε αρχίσει να καθαρίζει. «Μα γιατί δεν περιμένεις και την κυρία Ζωή, μόνη σου θα κουραστείς πολύ», της είπε μασουλώντας ο Αχιλλέας. «Δεν θα έρθει η κυρία Ζωή. Με παρακάλεσε να τα βολέψω μόνη μου, ώσπου να τελειώσουν οι εξετάσεις του Άρη της». «Και γιατί? Μήπως θα λύσουν μαζί τις ασκήσεις της φυσικής ή θα του εξηγήσει τις χημικές ενώσεις?» ρώτησε γεμάτος ειρωνία ο Αχιλλέας. Σκοτίνιασε το βλέμμα της μάνας του και την είδε να τον κοιτά με αυστηρότητα. Τι θέλει δίπλα του, κοντά του, να τον στηρίζει και να του συμπαραστέκεται? «Κατάλαβες, κύριε Αχιλλέα, που τα έχεις όλα? Και πώς θα ζήσουν όλες αυτές τις μέρες?» εξακολούθησε με αντίδραση εκείνος. «Θα δώσει ο Θεός», είπε απλά η μάνα και ο θόρυβος της ηλεκτρικής έκοψε κάθε συζήτηση. Λιγάκι εκνευρισμένος, λιγάκι ντροπιασμένος ο Αχιλλέας βγήκε για μια μικρή βόλτα στο κοντινό παρκάκι να πάρει λίγο αέρα. Το πάρκο ήταν σχεδόν έρημο και ο Αχιλλέας, κάτω από μια κακία, ένιωσε να χαλαρώνει, να του φεύγει και ο εκνευρισμός και η αντίδραση. Ναι, τώρα καταλάβαινε πως δεν μίλησε σωστά στη μητέρα του και πως χωρίς λόγο τα είχε με τον Άρη που θα έδινε στην ιατρική. «Καλημέρα, Αχιλλέα, παιδί μου. Ξεκουράζεσαι, βλέπω, λιγάκι. Καλά κάνεις, παιδάκι μου, καλά κάνεις». Η κυρία Ζωή, φορτωμένη με τα ψώνια της, κυρίως μαναβικά, κοίταζε γεμάτη συμπάθεια τον υποψήφιο που είχε μπροστά της. «Καλημέρα, κυρία Ζωή. Είπα να ηρεμήσω και να πάρω λίγο καθαρό αέρα», απάντησε ξαφνιασμένος ο Αχιλλέας. «Πώς πάει ο Άρης, πώς πάει το κουράγιο του?» ρώτησε περισσότερο από ευγένεια και λιγότερο από ενδιαφέρον. «Δόξα τω Θεώ, παιδί μου, να είναι καλά η μάνα σου που δεν μας άφησε. Να έχει και σένα υποψήφιο και να βρίσκει και χρόνο να έρχεται κάθε μέρα να κάνει ιδιαίτερα στον Άρη μου. Τα καλά του Θεού να έχει γέ μου και να σε καμαρώσει γιατρό». Απόμεινε να κοιτά με ανοιχτό στόμα την κυρία Ζωή που ξεμάκρυνε ο Αχιλλέας. Ώστε λοιπόν γι' αυτό έλειπε από το σπίτι η μάνα του. Μα γιατί δεν του είπε τίποτε, γιατί του το έκρυβε? Έφτασε στο σπίτι γεμάτος ανάμεικτα συναισθήματα. Η μάνα του ακόμα καθάριζε. Τον κοίταξε τρυφερά καθώς έμπαινε και εκείνος ένιωσε το βλέμμα της ως τα κατάβαθά του. Πήγε κοντά της και την αγκάλιασε. «Μανούλα, είναι υπέροχο αυτό που κάνεις». «Το ότι καθαρίζω το σπίτι?»
τον ρώτησε παραξενεμένη. «Και αυτό είναι υπέροχο», είπε κοιτάζοντάς την στα μάτια. «Μα το πιο υπέροχο το έμαθα πριν λίγο από την κεραζωή. Και δεν σε πείραξε που κάνεις μαθήματα στον Άρη? Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, όχι, δεν με πείραξε και το βρίσκω υπέροχο». Ο καθηγητής που ήρθε για τα ιδιαίτερα έκοψε τη συζήτηση στη μέση. Μα το μυαλό του Αχιλλέα την ώρα του μαθήματος ήταν αλλού. Κάθε τύπος και κάθε γραμμή της φυσικής είχε αντικατασταθεί με την απλή φράση της απλής εκείνης γυναίκας. «Τα καλά του Θεού να έχει γέ μου και να σε καμαρώσει γιατρό». Ναι, σίγουρα ο μεγαλύτερος επιτυχών σε αυτές τις εξετάσεις ήταν η μάνα του. Την καλύτερη πρωτιά την είχε πιάσει εκείνη που είχε ήδη δώσει τις εξετάσεις της και πήρε σε όλα άριστα.